στο γεγονός πως υπάρχει εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, στάθηκε ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης. Δεν βιώνουμε όμως την κρίση ασφάλειας. Ναι, βιώνουμε την οικονομική κρίση. Ναι, βιώνουμε την προσφυγική κρίση. Ευτυχώς, με τη βοήθεια πρώτα απ' όλα και τη συμβολή τη δική σας, αλλά και άλλων παραγόντων, η χώρα παραμένει μια χώρα ασφαλής και για τουριστικό προορισμό, αλλά και για επενδύσεις. Αυτή είναι η συμβολή η δική σας στην προσπάθεια που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο κύριος Αναγνωστάκης μετέφερε και την δέσμευση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό. Συνεχιστεί από την πλευρά του η προσπάθεια για παραμονή στο σώμα όλων εκείνων όσων χρειάζονται τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο. Άρα η δέσμευσή του και από το βήμα είναι δέσμευση απέναντί σας, κύριε Πρόεδρε, και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Την επικαιροποιώ, την επιβεβαιώνω. Ξεχωριστές ήταν στην συνέχεια και οι αναφορές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως το αστυνομικός οργανισμός και τα στελέχη που να καταλαμβάνουν και να διατηρούν τη θέση που πραγματικά δικαιούνται σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Άλλωστε αυτός πρέπει να είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτος στόχος και της πολιτείας και της διοίκησης και των συνδικαλιστών φορέων του προσωπικού. Μια αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρώπινη. Στελέχη με επαγγελματική επάρκεια και κοινωνική καταξίωση. Και ο στόχος αυτός εξυπηρετείται ιδανικά με τη συντονισμένη κοινή και διαιτητική προσπάθεια όλων, όσοι συνδέεται με το ένσυχο δυναμικό.